κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, ανάμεσα στα θέματα συζήτησης, εκείνο που, αν θέλετε, κυριάρχησε ήταν η κατάσταση στη Συρία υπό τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, είτε με την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για αποχώρηση από τη Συρία, είτε εν ώψη των τελευταίων εξελίξεων στον πολιτικό διάλογο. Επαναλάβαμε το γεγονός ότι η Συρία, ένα γειτονικό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πρωταγωνιστής, αν θέλετε, στις εξελίξεις. Υπάρχει σε εξέλιξη μια πολιτική διαδικασία η οποία δεν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δεν δείχνει να οδηγείται σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Άρα θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ένα πιο ενεργό ρόλο και ήταν αυτό, αν θέλετε, το κύριο σημείο, το κύριο συμπέρασμα της συζήτησης που έγινε. Την ίδια στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία εξέφρασε την ετοιμότητα να ενισχύσει τις όποιες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα κράτος το οποίο γειτνιάζει, το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γειτνιάζει με τη Συρία αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Αλλά και με αφορμή τη συζήτηση που έγινε για τη Συρία, θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προσκληθεί να είναι παρούσα στην αυριανή συνάντηση, άτυπη συνάντηση που θα γίνει στην Ιρλανδία για το Μεσανατολικό, με περιορισμένο αριθμό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των χωρών της περιοχής. Και είναι ένδειξη, αν θέλετε, και της αναγνώρισης του ρόλου που μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να διαδραματίσει, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχει άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη, αλλά και εργάζεται μέσα από τις τριμερείς συνεργασίες ή μέσα από τις διμερείς μας σχέσεις, προωθώντας μια θετική ατζέντα για την περιοχή.